Συνεχίζεται το σφυροκόπημα τη Γάζα από τον Ισραηλινό στρατό, με τη Χαμά και τη Χεσμολάχ να απαντούν με ρουκέτε και ντρόουν παγιδευμένα με εκρηκτικά. Κατά τη διάρκεια τη νύχτα, σημειώθηκαν σφοδροί βομβαρδισμοί κατά τη πόλη Μπέιτ Χανούν, ενώ ο στρατό του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε την περικύκλωση τη πόλη τη Γάζα και ότι έσπασε τι γραμμέ άμυνα τη Χαμά. Οι στρατιώτε μα ολοκλήρωσαν την περικύκλωση τη πόλη τη Γάζα του κέντρου τη τρομοκρατική οργάνωση Χαμά, ανέφερο εκπρόσωπο του Ισραηλινού μία εβδομάδα αφού του ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση στον Παλαιστινιακό θύλακα. Σχεδόν ταυτόχρονα, η ένοπλη πτέρυγα τη Χαμά προειδοποιούσε ότι η Γάζα θα αποδειχτεί συμφορά για το Ισραήλ και οι στρατιώτε του θα βγουν από το θύλακα σε μαύρου άκου, δηλαδή νεκροί. Παράλληλα, η Λιβανέζικη οργάνωση Χεσμολά ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε ταυτόχρονε επιθέσει εναντίον θέσεων του Ισραηλινού στρατού και για πρώτη φορά χρησιμοποίησε μη επανδρομένα αεροσκάφη παγιδευμένα με εκρηκτικά. Το Ισραήλ απάντησε με αεροπορικά πλήγματα και πειρά πυροβολικού σε στόχου τη Χεσμολάχ στο νότιο Λίβανο, σε μια έντονη κλιμάκωση τη αντιπαράθεση. Στο μεταξύ, η Αρχή Συνόρων Διέλευση στη Γάζα έδωσε στη δημοσιότητα κατάλογο 596 κατόχων ξένων διαβατηρίων, ανάμεσά του και ατόμων με διπλή υπηκότητα από 15 χώρε, του οποίου θα επιτραπεί να φύγουν προ την Αίγυπτο. Από το πέρασμα τη Ράφα, που άνοιξε χτε, έχουν ήδη περάσει περίπου 400 άτομα, μεταξύ αυτών και 16 Έλληνε πολίτε. Από τη Ράφα, διέφυγαν και 70 74 Αμερικανοί πολίτε με διπλό διαβατήριο, είδηση την οποία ανακοίνωσε ο ίδιο ο Τζο Μπάιντεν από το Βαλγραφείο.